Ένας από αυτούς, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας σήμερα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Επειδή ακούω από το πρωί που τίθεται εύλογα ερωτήματα για αυτή την υπόθεση. Ως ένας από αυτούς που κατηγορήθηκαν άδικα, όπως απέδειξε η δικαστική διαδικασία, θα ήθελα να πω μια ώρα για την κοινή γνώμη αλλά και για τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Για την κοινή γνώμη, καταρχάς. Άκουσα τον κύριο Παπαδημητρίου που έλεγε το πρωί εδώ, μα δεν υπήρχε σκάνδαλο Νοβάρτης. Yeah. Δεν πλήρωσε το Αμερικανικό κράτος. Σωστά. Υπήρχε σκάνδαλο Νοβάρτης. Αντί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όμως να κάνει αγωγή κατά της Νοβάρτης και να διεκδικήσει και στην Ελλάδα αποζημίωση, την αγωγή αυτή κατά της Νοβάρτης την έκανε ο Θάνος Πλεύρης ως Υπουργός Υγείας. Mm-hmm. Τρέχει η αγωγή τώρα. Έχει οριστεί και δικάσει. Μάλιστα. Και μάλιστα εκπροσωπώ το ελληνικό κράτος, Υπουργός Υγείας. Είναι και λίγο οξύμορο. Κυνηγάμε τώρα αποζημίωση από την Νοβάρτης. Τώρα, από την εποχή του Θάνου του Πλεύρη, πήραμε το πόρισμα του Αμερικανικού κράτους και το συμβιβασμό που έκανε η εταιρεία Νοβάρτης με το Αμερικανικό Δημόσιο, παραδεχόμενοι αθέμητες πρακτικές στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και έχουμε κάνει αγωγή αποζημίωσης προς την Νοβάρτη. Ήταν πάρα πολλά, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ωραία. Να δώσει ο Νοβάρτης στην Ελληνική Δημοκρατία. Αυτό είναι χρήσιμο, γιατί μέχρι τώρα η αίσθηση αυτό, είναι ότι το παρατήσαμε. Το ξεχάσατε. Αυτό θα είχε πολύ μεγάλη πιθανότητα επιτυχία, ότι έχει κάποια ζητήματα ενδεχόμενης παραγραφής. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Διότι εμείς πήγαμε αργά. Πήγαμε όταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ενώ έπρεπε να έχει πάει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει την πρώτη μέρα, στον πρώτο προστατευόμενο Μάρτιο. Και έλεγε: ωραία, κυνηγάμε τους 10 πολιτικούς, καμία αντίρρηση. Κυνηγάμε και την Νοβάρτης. Δεν το έκανε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυνήγησε ποτέ την Νοβάρτης. Δεν έκανε ποτέ αγωγή κατά την Νοβάρτης. Δεν κατηγόρησε ποτέ την Νοβάρτης ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δημιουργηθεί μια εικόνα. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κυνηγούσε την Νοβάρτης και την αγωγή κατά την Νοβάρτη κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, κύριε Υπουργέ, τώρα εδώ βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Αποκαλύφθηκε ένας χορός εκατομμυρίων. Θα έρθω. Άρα, ως προς το πρώτο, να ξέρει ο κόσμος, αγωγή κατά την Νοβάρτη έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είναι λίγο, δεν είναι πολύ γνωστό. Δεύτερον, γιατί έχουμε τόσο μεγάλη μανία με το θέμα των προστατευμένων μαρτύρων. Προσέξτε. Μήπως το πάτε αλλού, λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κάτι άλλο αλλά βλέπετε εσείς μπροστά σας. Ξέρουμε και θα το ακούσει και η δικαιοσύνη. Ναι. Ξέρουμε με τα βεβαιότητα ότι ο ένας τουλάχιστον είναι ίδιος. Το ξέρουμε. Πώς το ξέρουμε? Διότι κατέθεσε στην Επιτροπή της Βουλής το χαρτί της Αμερικανικής κυβερνήσεως που λέει ότι ο ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες ήταν ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Νοβάρτης στα έτη τάδε. Αν πας στο οργανόγραμμα της εταιρείας Νοβάρτης τάδε, είναι ο κύριος Φιλίστων Θεσταπασίδης. Είναι δεδομένο πρόσωπο, πραγματικό αυτό. Φιλίστων Θεσταπασίδης. Πραγματικό πρόσωπο. Άρα η Αμερικανική κυβέρνηση έχει παραδεχθεί σε εμάς επισήμως ότι ο κύριος Φιλίστων Θεσταπασίδης είναι προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική. Μάλιστα. Ταυτόχρονα ο κύριος Φιλίστων Θεσταπασίδης έχει αποδειχθεί όταν προστατευόμενος μάρτυρας και εδώ. Ναι. Άρα ξέρουμε τώρα ότι το ίδιο πρόσωπο, το λέω με ονοματεπώνυμο, είναι ο προστατευόμενος μάρτυρας και στα δύο. Προσέξτε, είναι από τα πρόσωπα που πήρε τα χρήματα. Είναι φυσικά, αφού ήταν φυλακή, έχει πάρει τα χρήματα. Μάλιστα τώρα είναι φυλακή, όπως δεν έχουν συλλάβει για άλλη υπόθεση, μια να πάτε. Πάμε τώρα. Προσέξτε τώρα το κρίσιμο. Ο κ. Φιλίστων Θεσσαμπασίδης ως προστατευόμενος μάρτυρας Μάξιμος Αράφης στην Ελλάδα. Σωστά. Πήγε και κατέθεσε την κυρία Τουλουμπάκη ότι εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πήρα από τον κύριο Φρουζή 2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Σε βαλίτσα. Αυτά που λέει ο Πολάκης. Ναι, ναι. Πήρα στο Υπουργείο 2 εκατομμύρια. Αυτό που έκανα αγωγή στον Πολάκη και μήνυση. Πολύ ωραία. Ο κύριος μας Φιλίστων Θεσσαμπασίδης, ως προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική, δεν έχει πει τίποτα για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί? Ρωτήστε τον. Αυτό δεν θα τον ρωτήσω. Από σεμνότητα. Θα του πω, βρε παιδάκι μου, εάν αυτό που λες το γνωρίζει, πήρα 2 εκατομμύρια το Φρουζή, γιατί το είπες μόνο στην κυρία Τουλουπάκη και δεν το είπες και στο FBI? Μάλιστα. Αφού με πέρασε κατά θέση του. Ναι. Στη Βουλή της Αμερικής Ομοσπονδίας. Η κυρία Τουλουπάκη περιέγραψε μία εκτίμηση ο κύριος. Ναι, ναι, είπε ότι πιστεύω ότι πήρε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Η ερώτηση είναι, μάλιστα, αυτό το πιστεύω ότι πήρε ο Γεωργιάδης τουλάχιστον 2 εκατομμύρια, ναι, ο ίδιος άνθρωπος το καταθέτει την κυρία Τουλουπάκη στην Ελλάδα, αλλά δεν το καταθέτει στο FBI στην Αμερική. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Η κυρία Τουλουπάκη, ναι, όταν περιέγραψε αυτή την εκτίμηση ο συγκεκριμένο άνθρωπο, ναι, τον εγκάλεσε, τον κάλεσε τα έχουμε πει να αυτά προσκομίσει. Δεν θέλω, στοιχεία. Τα έχουμε πει. Πάμε αυτά. Δυστυχώς, ναι, το Συμβούλιο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ότι υπήρχε εισαγγελική πρόταση, προς θυμάστε, παραπομπή της κυρίας Τουλουπάκη, αποφάσισαν τον ομοφόνος, εγώ πιστεύω, πολύ κακός. Mm-hmm. Πολύ κακός. Διότι ειδικά σε αυτοί οι πέντε αποφάσισαν αυτό το πράγμα, άφησαν ένα άγος να πλανάται στην ελληνική δημοκρατία και πήραν μεγάλη ευθύνη πάνω τους και οι πέντε. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δικαστές είναι, τι να κάνουμε. Μεγάλη ευθύνη πήρανε. Mm-hmm. Κάποτε σήμερα αποδειχθεί γιατί την πήραν αυτή την ευθύνη οι άνθρωποι αυτοί. Mm-hmm. Γιατί προσέξτε, 99% φορές στην Ελλάδα, όταν ο εισαγγελέας λέει παραπομπή,
Το Συμβούλιο λέει παραπομπή. Mm-hmm. Μία φορά σε 100 αποφάσεις όχι παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο την κοίτα του Λουπάκη. Τέλο πάντων, το αφήνω αυτό. Κάποτε θα διερευνηθεί. Τι λέτε ότι μπορεί να υπήρχε πολιτική πίεση. Δεν ξέρω. Στην ιστορία, τι δεν μένει κρυφό. Δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Κλείνω την παρένθεση. Πάω τώρα στην ουσία. Ξαναλέω λοιπόν τώρα. Εγώ λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης έχω υποστεί. Εάν άνθρωπο να λέει στην κυρία του Λουπάκη αυτά, ο ίδιος άνθρωπος στην Αμερική να λέει άλλα, να ξέρω ότι σήμερα έχει φύγει με 10 εκατομμύρια στην τσέπη για όλα αυτά που έκανε εναντίον μας μετά από όλη αυτή την ιστορία. Και προσέξτε τώρα που συζητάμε για τις κουκούλες. Γιατί εδώ πια είναι το άκρο άτομο του παραλόγου. Πριν πείτε για τις κουκούλες, συγγνώμη, θα επιμείνω σε κάτι. Στην Αμερική, λέτε δεν είπε. Ρωτήθηκε και είπε δεν ξέρω. Όχι, δεν ανέφερε ποτέ. Δεν έχει πει για κανένα πολιτικό πρόσωπο. Μάλιστα. Έχει πει μόνο για γιατρούς. Ρωτήθηκε στην Αμερική. Φυσικά ρωτήθηκε, εννοείται. Έχουμε τις καταθέσεις του δηλώσεις στο πόρμα της Προκαταρχικής Επιτροπής της Βουλής. Για να φτάσουμε στην κουκούλα, γι' αυτό τώρα. Δεν έχει ποτέ πει στην Αμερική κανένας από αυτούς για πολιτικό πρόσωπο. Έχουν πει για γιατρούς. Και το πόρμα της Αμερικής είναι για γιατρούς. Δεν είναι για πολιτικούς. Βεβαίως. Θυμάστε κάποιον βγήκε ο Κούλογλου εδώ στο Σκάι ήταν. Και είπε ο Γεωργιάς δεν πάει στην Αμερική. Θα τον συλλάβουν, λέγεται, τον κυνηγάει FTV. Σήμερα, αν θέλει ο κ. Σκούλογλου, θα είμαι στην Αμερικάνικη Πρεσβεία γιατί γιορτάζουν το 4th of July. Έχω πάει στην Αμερική 30 φορές έκτοτε. Μιλάμε μια κωμωδία. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία. Μάλιστα. Άρα, εγώ τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, ο Σαμαράς, ο Στουρνάρας, ο Λοβέρδος, δεν μπορούμε να πάμε να ρωτήσουμε τον Σαράφη γιατί είπα άλλα εδώ και άλλα εκεί. Δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε τον Δεσταμπασίδη. Δηλαδή. Δεν επιτρέπεται, δεν έχει το δικαίωμα. Δεν μπορούμε, γιατί επειδή του κρατάει η δικαιοσύνη την προστασία, ενώ ξέρουμε ποιο είναι. Επειδή του κρατάει την προστασία, λένε θα πληγεί ο θεσμός πρωτευόμενο Μάρτιο. Μα εδώ έχει εξαντληθεί ο θεσμός. Αφού ξέρουμε ότι οφειλεί ο Δεσταμπασίδης, το γνωρίζουμε. Άρα τι πρέπει να γίνει τώρα, πρέπει το δικαστήριο να αποφασίσει διαφορετικά. Το δικαστήριο δεν κρύβει την ταυτότητά του. Ναι. Γιατί την ταυτότητα την ξέρουμε. Σωστά. Γιατί την το δικαστήριο απλώς μου απαγορεύει εμένα να του κάνω μία αγωγή και μία μήνυση και να τον φέρω σε ένα δικαστήριο να πει γιατί από εδώ είπε το Α και δεν από το Β. Αυτό μου το στερεί ο δικαστής. Για να δικαιωθείτε εσείς κατ' ουσίαν. Ο εισαγγελέας μου το στερεί. Ωραία. Προσέξτε το χειρότερο. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα τώρα, αλλάζουν. Με την αποκάλυψη του χρηματικού ποσού. Αλλάζουν, αλλά αλλάζουν περισσότερο από την αλλαγή του νόμου Φλωρίδη. Μάλιστα. Γιατί λένε κάποιοι με τα αποφάσει αυτό το ειδικό δικαστήριο που είπε ότι το να έχει πάρει αμοιβή στην Αμερική. Γιατί έχει βγει απόφαση αυτό που λέει. Ενώ ο ελληνικός νόμος απαγορεύει να έχει ίδιον όφελο στην Ελλάδα, έχει βγει ένα βούλευμα που λέει ναι, εντάξει, αλλά αυτοί πήραν αμοιβή στην Αμερική. Άρα δεν ισχύει. Στην Αμερική επιτρέπεται η αμοιβή. Μάλιστα. Άρα δεν πήρε αμοιβή στην Ελλάδα, άρα δεν μπήκε στο ελληνικό νόμο. Έχει βγει τέτοια απόφαση. Όμως. Πρώτον, κανείς πιστεύω στην ελληνική κοινωνία μου δεν έχει καταλάβει ότι έχουν φύγει με τόσα εκατομμύρια. Άρα δεν είναι ένα σκανδαλισμό του ελληνικού λαού. Δεύτερον, έχει αλλάξει ο νόμος πλέον από το βούλευμα με τον νόμο Φλωρίδη που επιτρέπει τη διαρκή επανεξέταση το αν πρέπει να έχει αποδικαστικά εννοώ, το αν πρέπει να έχει προστασία. Και ακούστε κάτι ακόμα. Ο νόμος, τον έχω ανεβάσει στο Twitter μου, λέει ότι η προστασία άρεται αυτομάτως εάν αποδειχθεί ότι αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες ή αυτός προστατευόμενος, ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος είναι σωστά. Δεν εισέφερε τελικά κάτι ουσιαστικό για τη δίκη. Ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι κατηγόρησαν 10 πολιτικά πρόσωπα. Σωστά. Σήμερα και τα 10 πολιτικά πρόσωπα έχουν αθωωωθεί. Οι 9 διάρχοι υιοθετήσεως, ο ένας διαβουλεύματος, ο Μαφώνος, ο Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος έχει πάρει 10-0 αθώωση. Άρα οι άνθρωποι αυτοί κατηγόρησαν 10 πρόσωπα, αθωώθηκαν και τα 10 πρόσωπα. Σωστά. Άρα βάσει του νόμου που ισχύει, κύριε Εισαγγελέα. Το που εισέφεραν. Δεν εισέφεραν τίποτα στην έρευνα. Άρα βάσει του νόμου που ισχύει, αυτομάτως πρέπει να φύγει η κουκούλα. Αυτό ποιος θα το αποφασίσει. Ο Εισαγγελέας. Ο Εισαγγελέας θα προσφύγετε, εσείς πρέπει να προσφύγετε, πρέπει έχει να κάνετε κάτι. Προσφύγει τώρα ίδιος του Νάρας και ο Σαμαράς. Δεν το κάνουμε εκεί 10. Και περιμένουν να αποφασίσει λοιπόν ο Εισαγγελέας για να βγουν οι κουκούλες. Εάν αποχαρακτηριστούν, αν φύγει η προστασία. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα που θα κάνουμε. Θα κάνουμε όλοι τα δικαστικά μέσα που πρέπει, μηνύσεις και εγώ. Έχουμε κάνει ήδη, αλλά θα να τρέχουν για να του φέρουμε σε ένα αίθουσα δικαστηρίου και να πούν. Κύριε, είπατε ότι εγώ πήρα 2 εκατομμύρια από την ΟΠΑΣ. Πούντα. Πείτε μας. Πώς. Εγώ έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι αν τυχόν οι άνθρωποι αυτοί βρεθούν σε δικαστήριο, θα μιλήσουν κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλο. Και θα πούν και ποιο του έβαλε. Θα πούν ότι κάποιο του. Γιατί να του έβαλε κάποιο. Μα είναι δυνατόν ο Δεσεμπασίδη, σα λέω, να ξέχασε την Αμερική να πει το Γεωργιάδη πήρε 2 εκατομμύρια. Το ξέχασε. Και το θυμήθηκε στην Ελλάδα. Γιατί έβαθε αμνησία όταν παίρνει τον Ατλαντικό, άλλαζε ο εγκέφαλό του. Τι θα αποκαλυφθεί. Είναι προφανέ ότι στην Ελλάδα τον βάλει να τα πει. Θα αποκαλυφθεί η πολιτική σκευωρία που στείλετε πίσω από αυτήν την ιστορία. 100%. 100%. Είναι βαρύ που λέτε. Και το μόνο που φοβάμαι είναι μην τυχόν ο εισαγγελέα πει να μην ξεφτυλίσουμε του δικαστέ που κάναν αυτό το άθλιο βούλευμα. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ, τίποτα άλλο. Γιατί αυτοί που βγάλαν το βούλευμα αυτό που ακυρώσαν την εισαγγελική πρόταση παραπομπή,
Mm-hmm. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνω. Δεν υπάρχει. Θα ξαναλέω. 99% φορές στην Ελλάδα λέει ο εισαγγελέας παραπομπή και λένε πήγε στο δικαστήριο να αποδείξει την αθωότητά σου. Mm. Μία φορά είπαν όχι. Mm. Στο ειδικό δικαστήριο. Σε αυτό το ειδικό δικαστήριο. Δεν υπάρχει. Εδώ τώρα τι χρόνο έχουμε μπροστά μας γι' αυτό. Δηλαδή χρονικά πώς εξελίσσεται τώρα αυτό. Μπορεί να αργήσει, μπορεί να πάει σύντομα, θα πάει αργά, θα πάει πολύ αργά. Πώς μπορεί να εξελιχθεί. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω τους χρόνους της δικαιοσύνης. Δεν μπορώ να κρίνω. Ξέρετε, πάντα ως πολιτικός και αυτό πρέπει να λέω, λέω ότι έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αλλά πρέπει και η δικαιοσύνη να κερδίζει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ε. Εδώ έχει σκανδαλιστεί το Πανελλήνιο πλέον. Εδώ έχει σκανδαλιστεί το Πανελλήνιο. Με το χώρο των εκατομμυρίων. Έχουμε τρελαθεί. Το ποσό είναι ηλικιώδες. Δεν το συζητάμε. Έχει σκανδαλιστεί το Πανελλήνιο. Είναι τεράστιο το ποσό. Έτσι. Περιμένω 56 εκατομμύρια. Που λέω δεν υπήρχε υπόθεση στο βάθος. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Περιμένω να το δω στην πράξη αυτό το πράγμα. Ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό που σας λένε το ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό εσείς δεν το θέλετε. Γιατί θέλετε να πάτε αλλού το θέμα, είτε στο θέμα της ΕΥΠ και τα λοιπά παρακολουθήσεις. Σας βολεύει, λέει, για εκεί να βγάλετε τις κουκούλες. Για να μην μπορεί να μιλήσει κανένας στην πραγματικότητα κάτω από καθεστώς προστασίας. Σας λέω σε εσάς που με αντιπαθείτε και με μισείτε. Εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εμάς τους δύο λέτε. Όχι εσάς, λέω τον κόσμο. Γιατί έχω και πολλούς που με αντιπαθούν, δεν λέτε μα αγαπάνε. Καλά, υπάρχουν βέβαια. Λοιπόν, έχω δικαίωμα να μάθω γιατί ο κύριος Φιλίσσο Δεσσεμπασίδης είπε άλλα στην Αμερική και άλλα στην Ελλάδα. Απολύτως. Είναι εύλογο το ερώτημα. Κατηγορηθήκατε, βέβαια. Είναι εύλογο. Απολύτως. Αυτό θέλω το δικαίωμά μου να ρωτήσω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Θα μου το στερήσει ο εισαγγελέας. Mm-hmm. Για ένα πατεώνα που είναι φυλακή ήδη. Να ξέρει όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχει ο δεύτερος, δεν μόνο αυτός. Όλη αυτή η ιστορία δεν. Σας λένε για απροκάλυπτη πίεση στους εισαγγελείς. Ποια είναι η πίεση, θέση, έτσι λέω, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ αυτό λέει. Πιέζεται τους εισαγγελείς. Δηλαδή όταν ο Πολάκης προθέσε να εξελίξει δίκη για το Κελπνό. Προσέξτε. Δικάζονται στο δικαστήριο στο εφετείο, σε πρώτο βαθμό, οι άνθρωποι κατηγορούνται για τους παράνομους διορισμούς στο Κελπνό. Που τις χρόνια πολλά ξεμένα, θυμάστε τη φασάρια του Κελπνού. Το θυμόμαστε, βέβαια. Και διακόπτει το δικαστήριο και λέει θα συναντηθούμε στις 23 Ιουλίου. Mm-hmm. Και βγαίνει στα 5 λεπτά από λάθη και ανάρτηση. Μην τολμήσουν οι δικαστές και δεν καταδικάσουν να υπάρχει εισαγγελικό πόλεμο καταδικαστικό. Μην τολμήσουν. Αυτό δεν είναι παρέμβαση. Αυτό δεν είναι παρέμβαση. Ναι. Προσέξτε, ο Πολάκης έχει πάει και έχει κάνει bullying μέσα στο δικαστήριο, mm-hmm. σε ενεξελίξη δικαστική διαδικασία, όπου ανάγκασε τον εισαγγελέα να προτείνει να τον καλέσει να του έλεγε ότι είναι πιασμένοι. Και δεν έγινε, και δεν έγινε δικαστήριο. Και δεν έγινε τίποτα. Και δεν έγινε τίποτα. Αυτό δεν λέγεται παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Δεν λέγεται παρέμβαση. Αυτό λέγεται είναι Δευτέρα. Έχει και ασυλία. Δηλαδή. Για κάποια ασυλία εδώ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, ότι ο κύριος Πολάκης με τη συμπεριφορά του κάνει πολλούς να τον φοβούνται είναι αλήθεια. Ο κυριότερος λόγος που εμένα με αντιπαθεί ο Πολάκης ποιος είναι. Μην δεν το φοβάστε. Όταν εμφανίστηκε η βουλή στο bullying, πολλοί στρίβανε. Mm-hmm. Εγώ πήγα κάτι τέτοιο και έπεσα πάνω του. Λέω, δεν κατάλαβα. Ποιος εσύ. Mm-hmm. Αυτό δεν το άντεξε. Ότι εγώ δεν υποχωρώ στο bullying του. Mm-hmm. Προφανώς πολλοί υποχωρούν στο bullying του. Δεν θα τον πιστέψω δικαστές. Σου λέγεται να μπλέξω. Δεν θα τον πιστέψω δικαστές. Γιατί έγραψε τώρα ανάρτηση αν δεν του καταδικάστε στην υπόλογη του δικαστές για το Κελπνό. Ακούστε τι έγραψε. Αν δεν του καταδικάσετε, λέει στην υπόλογη. Mm-hmm. Σε ενεξελίξη διαδικασία. Και να μην συμβαίνει τίποτα. Ενώ τον έχει καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε αποζημίωση για παρέμβαση στο σταμάτι πουλί. Mm-hmm. Το θυμόμαστε. Μιλάμε για φοβερά πράγματα τώρα. Τώρα η δική σα μήνυση έχει υποβληθεί και η αγωγή σε βάρος του κ. Πολάκη. Εννοείται. Εννοείται. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μία ευκαιρία να τραβήξει μία διαχωριστική γραμμή από τα όσα έχουν γίνει στο παρελθόν, στην προηγούμενη κατάσταση, mm-hmm. σε σχέση με την Νοβάρτη. Και για την οποία ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει μια αυτοκριτική. Έχει πει ότι ήταν ατυχείς οι χειρισμοί στην υπόθεση του Νοβάρτης. Ο κύριος Κοντονής έχει καταγγείλει φοβερά πράγματα για παραυπουργείο που είχε στηθεί κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Κασελάκης εδώ το στηρίζει την περίοδο Τσίπρα. Γιατί πιστεύετε? Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται πραγματικά και η στάση του χθεσινή και ανακοίνωση είναι ενοχική. Ότι αν βγουν οι κουκούλες αυτούς τους ανθρώπους, θα υποδείξουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι τους υποδείκνει να λένε αυτά τα πράγματα. Πιθανόν και τον κύριο Πολάκη, κάποιον από αυτούς. Λέω τον κύριο Πολάκη, επειδή τον αντιπαθώ. Αλλά γιατί αν θυμάστε, είχε βγει την επόμενη μέρα, το έχει πει και ο κ. Κοντονής, το έχει καταγγείλει και λέει: ξέρουμε λέει ποιοι είναι. Λέει: πιάσαμε και λαϊδίσαμε. Ναι, σωστά. Και να θυμάστε ο Πολάκης. Δημόσια το έχει. Και έχει βγει ο κ. Κοντονής και έχει πει ότι αυτό ήξερε και εγώ δεν ήξερα. Ναι, ναι. Άρα φαίνεται ότι κάποια σχέση και ο Πολάκης με αυτούς όταν πήγαν στην Τουλουπάκη, το παραδέχτηκε ο ίδιος. Άρα λοιπόν υπό την έννοια αυτή που μάλλον φοβούνται. Και επειδή ο Πολάκης είναι και στην ομάδα Κασελάκη, mm-hmm. δηλαδή είναι στο στενό πυρήνα του νυν προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. είναι από τους υποστηρικτές του τώρα κατά του Τσίπρα κτλ., mm-hmm. πιθανόν να προστατεύει αυτόν. Mm-hmm. Δεν το αποκλείω. Μην καταρρεύσει, λέτε το ναι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Τώρα, για πάμε λίγο στα δικά σας, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώσαμε όλες αυτά. Να δούμε σε αυτή τη μεγάλη κόντρα που έχετε ανοίξει με τους εργαζόμενους, με τους γιατρούς, με τα νοσοκομεία. Αυτό σας λένε. Ο Άδωνης είναι εναντίον των γιατρών και θέλει να τους επιτάξει. Εδώ θα το θέμα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να λυθεί. Δεν ξέρω αν η λύση είναι επίταξη. Δεν έχω καμία κόντρα με τα νοσοκομεία. Ναι. Το αντίθετο. Με τους ιδιώτες γιατρούς. Η απόφασή μου αυτή
έχει να κάνει με βοήθεια προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ναι, εκεί όπου δεν υπάρχει άλλη λύση. Άρα δεν έχω κόντα με τα νοσοκομεία, γι' αυτό και αν δείτε για το θέμα αυτό δεν έχουν βγάλει και αυτοί που με βρίζουν γενικώς ποτέ καμία ανακοίνωση, ενώ των νοσοκομείων οι συνδικαλιστές. Συνδικαλιστές, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που πάμε να κάνουμε είναι υπέρ των νοσοκομείων, υπέρ του ΕΣΥ. Αυτό που λέω εγώ είναι ένα απλό πράγμα. Μπορεί να είσαι σε ένα χώρο, σε ένα νομό, σε μια πόλη ιδιώτης γιατρός, να γνωρίζεις ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά, γιατί καλώς ναι, κακώς δεν καταφέρουμε να βρούμε γιατρούς. Και αυτό να σε αφήνει αδιάφορο. Αυτό λέω. Και τι να κάνεις, να πας δηλαδή με μπυρ παράστατο νοσοκομείο να δουλέψεις. Ναι, κύριε. Εκεί που δουλεύεις έξω και βγάζεις τα χρήματά σου. Και τσάμπα θα μπορούσα να δουλέψω. Γιατί, κύριε, γιατρός, να πάει τσάμπα. Συγγνώμη, ο γιατρός. Ο γιατρός γι' αυτό σπούδασε. Α, συγγνώμη. Να πάει τσάμπα. Συγγνώμη. Δηλαδή, εσύ λέτε ότι. Πέρα από το ηθικό κομμάτι, από εκεί πέρα δεν πρέπει να πάει γιατρός. Εγώ δεν λέω να πάει τσάμπα, εγώ εμείς θα τους πληρώνουμε, έτσι. Αλλά λέω ένας γιατρός που έχει κάνει τον όρκο του Ιπποκράτου και θεωρεί τον εαυτό του λειτουργό της υγείας και όχι επιχειρηματία έμπορο. Ναι. Προφανώς, αν το νοσοκομείο χρειάζεται να δουλέψει και τζάμπα πρέπει να πάει. Αυτή είναι η απάντηση. Θα ενίσχυε και την ιδιωτική παρουσία. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Οικονόμου. Νοσοκομείο. Ο γιατρός, όταν δει άνθρωπο στον δρόμο να πεθαίνει πάνω του, σώσει τη ζωή του, λέει: φέρε μου τα λεφτά να πληρώσει. Θα πάει να το σώσει, δεν το σπίτι. Κι α είναι ιδιωτικό. Λέει κάτι ο κύριος Εξαδάχτυλος. Ο κύριος Εξαδάχτυλος, τον άκουγα την Παρασκευή στο ραδιόφωνο του Sky, έλεγε. Εδώ περίπου κατηγορούμαστε ως υπονομευτές του συστήματος όταν δεν μας. Σχηματικά τώρα. Όταν δεν μας έχουν καλέσει ούτε μία φορά να συζητήσουμε. Λέει τους απειλείτε, λένε ότι δεν τους έχετε μιλήσει. Όταν απ' όλα δεν έχω απειλήσει κανέναν. Η επίταξη τι είναι, απειλή είναι. Δεν έχω πει ποτέ για επίταξη. Ναι. Αυτή τη λέξη εγώ δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Εντάξει. Όταν λέτε ότι θα γίνει έτσι αλλιώς, τι εννοείτε. Έχω πει πολλές φορές το βάξι καθημερινή χθες. Πιστεύω στην καλόπιστη και ανθρώπινη συνεννόηση. Τους πήραμε έναν όλους τηλέφωνο, 145 γιατρούς, και τους προτείναμε να έρθουν να δουλέψουμε με μπλοκάκι στα νοσοκομεία. Με τους συνδικαλιστές μιλήσατε. Και να μοιράσουμε τις βάρδιες. Ναι. Έχω μιλήσει και με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου στην ΚΟ. Ναι. Έχω μιλήσει και με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου στη Σπάρτη. Μάλιστα. Έχω μιλήσει και με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Συλλόγο πρώτη τριών μηνών για το θέμα αυτό στο γραφείο μου, με ολομέλεια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Θα ξαναμιλήσω και σήμερα με τον κύριο Εξαδάχτυλο. Μήπως ηθίζεστε μεγάλο διάστημα. Θα ξαναμιλήσω και σήμερα με τον κύριο Εξαδάχτυλο. Ναι. Εγώ είμαι απολύτως υπέρ. Πρέπει να σου πω ότι μίλησα πολύ με τον δήμαρχο στην Ισοκό. Ζήτησα αν θέλουν να κατέβω στην ΚΟ και να μιλήσω με τους γιατρούς και το νοσοκομείο και τον δήμαρχο επιτόπου. Μου είπα να κάνουμε πρώτα μία συζήτηση διαδικτυακή και θα δούμε αν πρέπει να πάω την άλλη εβδομάδα. Εγώ είμαι ανοιχτός να πάω. Θα αργήσει να λυθεί το θέμα, αυτό μας λέτε. Ούτως ή άλλως. Γιατί αυτό τώρα που μας λέτε πάει για παρακάτω. Θα χρειαστούμε περίπου 15 μέρες για να γίνει αυτό. Μες, τεχνικά. Ναι. Αλλά ξαναλέω. Μπορεί να βρεθεί. Εάν το θέμα τους είναι ότι δεν τους μίλησαν, αυτό είναι το ζήτημα. Όχι, τα λεφτά είναι το ζήτημα. Σήμερα να μου πούν να πάρω το αεροπλάνο και να πάω. Θα πάω. Ναι. Αύριο να μου πούνε να έρθουν στο γραφείο μου όλοι οι συνδικαλιστές, είναι το γραφείο ανοιχτό να έρθουν. Χρήματα δεν λέτε, δεν θέλω να χάνουμε. Γιατί μας λέτε διαδικασία δεν τόση θέλω ώρα να χάνουμε. Λεφτά θα δώσετε στους ανθρώπους. Την ουσία της συζήτησης ναι, για διαδικαστικού τύπου ζητήματα. Είμαι ένας υπουργός υγείας. Είμαι όλη τη μέρα στο γραφείο μου. Με κατηγορούν ότι είμαι σε κανάλια. Εγώ από το πρωί εδώ και φεύγω εκεί και το γραφείο μου το βράδυ. Λοιπόν, είμαι όλη τη μέρα στο γραφείο μου. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Αν θέλουν συνδικαλιστέ, ευχαρίστω. Με τον κύριο Ξαδάκη, έχω τηλεφωνικό. Αν θέλουν συνδικαλιστέ, ευχαρίστω. Το ηθικό κομμάτι και όχι το οικονομικό. Έτσι. Το ηθικό το καταλαβαίνουμε και εγώ μαζί σα είμαι σε αυτό. Όλοι λέμε ότι είναι λειτουργικό. Το οικονομικό. Και όταν πάμε βλέπει τον άρρωστο. Να εξηγήσουμε τα κίνητρα. Ναι. Τα έχουμε θεσπίσει λοιπόν. Ναι. Ένα γιατρό που θέλει να μετακινηθεί για τη θερινή περίοδο σε ένα νησί για να παρέχει τι υπηρεσίε του ναι, εκεί που τον χρειαζόμαστε, θα παίρνει. Συν επιπλέον του μισθού του 2.100 ευρώ. Μάλιστα. Και σπίτι από το Δήμο. Όχι. Είναι μικρό κίνητρο αυτό. Όχι, δεν είναι. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ιδιωτικός παθολόγος στην ΚΟ, εάν δεχθεί να κάνει δύο εφημερίες το μήνα στο νοσοκομείο της ΚΟ, ποια αμοιβή θα παίρνει? Θα πάρει την ίδια ακριβώς αμοιβή που παίρνει ο συνάδελφός του εσύ. Μάλιστα. Να το εξηγήσω γιατί. Δεν υπάρχει έξτρα κίνητρο. Όχι. Δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί αν υπάρξει, κύριε Παυλόπουλε. Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί αν υπάρξει αυτό το ευλόγο, θα πούνε οι γιατροί του ΕΣΥ να παραιτηθούμε και εμείς να πάμε έξω, να ξαναμπαίνουμε μέσα με διπλά λεφτά. Αυτό δεν γίνεται που λέτε. Λογικό. Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Νομίζω ότι το βάζουν ως θέμα. Ξαναλέω. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Και ειλικρινά στον μέσα μου, σαν υπουργός υγείας, παιδάκι μου. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον γιατρό σαν απλό έμπορο. Με εμπορικούς όρους. Δεν μπορώ. Ναι, ναι. Δέχομαι το γιατρό, έχει στο αυτοκίνητο το σηματάκι γιατρός.
δέχομαι ότι είναι λειτουργός της υγείας, τον δέχομαι σαν κάτι ψηλά στην κοινωνική ιεραρχία, ότι είναι σπουδαίο πρόσωπο, μη μου τον υποβιβάζετε σαν έμπορο που πουλάει popcorn. Δεν είναι αυτό ο γιατρός. Δεν είναι αυτό ο γιατρός. Εντάξει, θα πρέπει να ζήσει. Είναι σπουδαίο πρόσωπο ο γιατρός, κύριε Παυλόπουλε. Εντάξει, προφανώς. Άκουσα προηγουμένως τον Μέγκα ερχόμουν, ήταν η κυρία Παγώνη. Και μίλαγε με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λαγωνίας. Κύριε Παγώνη, είναι του ΕΣΥ. Ναι. Του ΕΣΥ πραγματικά ήταν υπέρ της αποφάσεως, γιατί καταλαβαίνω πρέπει να γίνει. Εδώ το διαφορετικά. Τακτικά. Δεν μπορούν γιατί το ΕΣΥ να δουλεύουν 24 ώρες, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Δεν μπορούν, βιολογικά. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και λέει η Παγώνη στην πρόεδρο. Λέει, εσείς λέει, δεν είστε ικανοί λέει, να μπείτε λέει, σε εφημερίδες. Λέει, το ξέρουμε, λέει, δεν είστε ικανοί γιατροί. Έτσι. Κάποτε έτσι το είπε, ναι. Και άλλοι δεν μίλησε καθόλου. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν είναι ικανοί γιατροί αυτοί. Εγώ δέχομαι ότι είναι ικανότατοι. Με συγχωρείτε πολύ. Ένας ιδιώτης παθολόγος. Εδώ είναι, μπορεί να είναι και ένα ουσιαστικό ζήτημα. Ένας ιδιώτης παθολόγος που δεν έχει κλινική εμπειρία. Τι δεν έχει κλινική εμπειρία, ο ιδιώτης παθολόγος. Δεν είναι όλοι. Δεν έχουν περάσει όλα αυτά. Είναι μόνο τα αγοράσματα που έχουν περάσει. Έχουν περιορισμένοι. Εφημερία σε ένα νοσοκομείο που δεν το ξέρει μπορεί να αναλάβει. Ξαναλέω. Δεν θέλω να ακούω επιχειρήματα που προσβάλλουν τους γιατρούς. Μου λέτε ότι ένας ιατρός ιδιώτης παθολόγος 20 χρόνια στην ΚΟ. Μάλιστα. Που έχει δει 20 χρόνια κάπως χιλιάδες ασθενείς. Δεν μπορεί να μην έχει δει. Αλλά πώς έχει 20 χρόνια ιατρείο. Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να κάνει μια εφημερία στο νοσοκομείο. Είναι το ίδιο. Μάλιστα. Άλλοι άνθρωποι μπαίνουν στο ιατρείο και άλλοι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω. Ίδιοι αυτοί, δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Είναι υποτιμάτε του. Λέω. Είναι πολύ υποτιμητικό. Πάντως λεφτά δεν θα δώσετε παραπάνω. Αυτό εκεί καταλήγουμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγώ να δημιουργήσω κίνητρο στους γιατρούς του ΕΣΥ. Κόντρα στους άλλους. Αντιθέτως, δεν με ρωτήσατε, η βασική μας πολιτική, το λέω γιατί είχε γράψει καθημερινή και σωστά, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε, λέει, την υγεία με εμβαλωματικές λύσεις. Ήθελα να πω κάτι ακόμα πριν φύγω. Πρέπει να κάνουμε συνολικό σχέδιο. Σας λέω λοιπόν, εμείς κάνουμε συνολικό σχέδιο. Χτίζουμε το νέο ΕΣΥ τώρα. Δίνουμε στους γιατρούς του ΕΣΥ το δικαίωμα να κάνουν ιδιωτικό έργο. Ωραία. Και το κάνουμε αυτό. Βεβαίως. Για να, ώστε στην κόπα μας χάρη, ένα παθολόγο που θα θέλει να κάνει τώρα έτσι με τη νέα προκύψη που θα κάνουμε αμέσως, να πει μπορώ να κάνω και ιδιωτικό ιατρικό. Να μείνει και το ιατρείο μου και να μείνει στο νοσοκομείο. Πείτε και το τελευταίο για να κλείσουμε. Πείτε και το τελευταίο, παρακαλώ, ελάτε. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη υπερηφάνεια. Αξίζουν τα εύσημα κυρίως στον Κυριάκο Μητσοτάκη βεβαίως και στο Σταύρο Παπασταύρου που ήταν ο ηθήνων νους αυτής της ιδέας. Βλέποντας σήμερα το Φρέντι Μπελέρη να βγαίνει από τη φυλακή για να πάει να ορκιστεί. Μάλιστα. Θέλω να υπενθυμίσω όταν επιλέξαμε να βάλουμε στο δέλτιο τον Φρέντι Μπελέρη, είχαμε δεχθεί μεγάλη κριτική από τον αντιπάλου μας. Εγώ είχα βγει, αν θυμάσαι, όλες τις εκπομπές και έλεγα πρώτο σταυρό στον Μπελέρη. Πρώτο σταυρό στον Μπελέρη. Και πολλοί στεναχωρηθήκανε κιόλας. Γιατί όμως, για την ημέρα που βλέπετε τώρα, όπου τώρα το ζήτημα της παραβιάσεως των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου δεν είναι πια ζήτημα Ελλάδος-Αλβανίας. Πλέον μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Αυτή είναι η μεγάλη αυτή την κίνηση, λοιπόν. Εθνική Μάλιστα. προσφορά Μάλιστα. του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας Μάλιστα. στον ελληνισμό. Γιατί κάποιοι μπορεί να πουλάνε πατριωτισμό, κύριε Παυλόπουλο, κύριε Οικονόμου, αλλά κάποιοι άλλοι φέρονται πατριωτικά. Μάλιστα. Καλημέρα. Είναι ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.